Γεια σας, είμαι η Σταυριανή και σήμερα θα μεταμορφώσουμε τα ποντικάκια που είχαμε κάνει σε προηγούμενο βίντεο σε ένα μικρό κόσμημα, μια καρφίτσα συγκεκριμένα που μπορεί πολύ ωραία να τη φορέσουμε στο πέτο μας ή στο σακάκι, σε μια μπλούζα. Το ποντικάκι είχαμε μάθει να το φτιάχνουμε σε προηγούμενο βιντεάκι χρησιμοποιώντας καρδιότσουφλα. Τα ποντικάκια που είχαμε φτιάξει ήταν αυτά εδώ. Και από κάτω είχαμε αφήσει άδειο το καρυδότσουφλο. Για να γίνει τώρα το ποντικάκι καρφίτσα, όπως είναι αυτό εδώ, χρειαζόμαστε λίγο βαμβάκι για να βάλουμε μέσα στο καρυδότσουφλο και πολύ λίγη τσόχα, ένα πολύ μικρό κομμάτι τσόχας για να το κολλήσουμε, καθώς επίσης και ένα κούμπομα για καρφίτσα. Παίρνω το ποντικάκι μου και το γεμίζω εδώ με βαμβάκι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει βαμβάκι, διότι είναι απαραίτητο για το κούμπομα. Θα πρέπει να βρει κάποια αντίσταση. Τώρα, βάζω εδώ γύρω-γύρω σιλικόνη. Εδώ νομίζω ότι χρειάζεται σιλικόνη και όχι μια απλή ρευστή κόλλα. Αλλά πάλι δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε. Και ένα πολύ μικρό κομμάτι από τσόχα, κολλάμε το ποντικάκι και το πιέζουμε πάρα πολύ. Το αφήνουμε να στεγνώσει και αφού το αφήσουμε να στεγνώσει, πολύ προσεκτικά ψαλιδίζουμε με το ψαλίδι γύρω-γύρω από την τσόχα. Γύρω-γύρω από το καρυδότσουφλο. Πολύ προσεκτικά. Και αν έχουμε ψαλίδι που είναι τύπου κροκοδυλάκι, αυτό εδώ, το αποτέλεσμά μας θα είναι κάπως έτσι, ακόμα καλύτερα δηλαδή. Τώρα, αυτό εδώ το αφήνουμε να στεγνώσει. Εγώ έχω ετοιμάσει εδώ ένα ποντικάκι που έχω κόψει την τσόχα και θέλω να σας δείξω πώς τοποθετούμε το κούμπομα. Το κούμπομα θα το κολλήσουμε. Το κούμπομα πρέπει να είναι μικρό, αυτό εδώ. Και το κολλάμε κοντά στην ουρά, όχι εδώ πέρα, ούτε εδώ. Γιατί όπως θα φορέσουμε την καρφίτσα, αυτό δεν θα έχει, ούτε το κολλάμε έτσι κάθετα. Δεν θα έχει τη σωστή θέση και δεν θα κάθεται ωραία και δεν θα σας αρέσει. Επίσης, το κολλάμε έτσι ώστε να ανοιγοκλίνει εύκολα. Δηλαδή, αυτό εδώ, το άγκιστρο που έχει για να μπορέσει να μπαίνει από κάτω η καρφίτσα, θα πρέπει να είναι έτσι όπως βλέπουμε στην αριστερή μεριά. Οπότε βάζουμε λίγη κόλλα σιλικόνης, κολλάμε και το αφήνουμε να στεγνώσει. Αυτά είναι τα ποντικάκια μας που μετατράπηκαν σε καρφίτσα. Καλή επιτυχία στην κατασκευή σας, αν δεν δοκιμάσετε. Γεια σας!